Αρχικά έτσι να πούμε ότι σαν ΟΚΔΕ εκφράζουμε τα ειλικρινή συλληπιτήριά μας σε όλες τις οικογένειες, τους γνωστούς, τους φίλους των θυμάτων αυτής της κρατικής δολοφονίας, θα την πούμε εμείς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να μείνουμε στον όρο τραγωδία ή όπως θέλουν ας πούμε να το παρουσιάσουν σαν ατύχημα. Να πούμε ότι όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Δηλαδή ανάμεσα σε μια σειρά από σκάνδαλα, σε μια σειρά από αποτυχίες της κυβέρνησης, σε μια σειρά από συνειδητές αμέλειες επί της διακυβέρνησής της, αυτό ήταν που ξεχύλισε το ποτήρι μόνο. Το ποτήρι ήταν ήδη γεμάτο. Και αυτή τη στιγμή θρυνούμε όλοι αλλά και ζητάμε όλοι να τιμωρηθούν οι πέτοι, να αποδοθούν επιτέλους ευθύνες και στην κυβέρνηση αλλά και στην εταιρεία, η οποία εννοείται πως έχει και αυτή ένα μεγάλο κομμάτι των ευθυνών, ίσως και το μεγαλύτερο, έτσι όπως έχουν φανεί τα πράγματα. Και να πούμε τέλος πάντων από εδώ και στα εξής πώς θα μπορέσουμε να πραγματικά να υπάρχει αυτό το ποτέ ξανά. Γιατί το ακούσαμε την ίδια στιγμή όμως που υπήρχε μια που είχε προκαταβληθεί ήδη το αποτέλεσμα της Επιτροπής που θα εξετάσει τα αίτια του δυστυχήματος και που έλεγε ότι προκύπτει από ανθρώπινο λάθος κατά κύριο λόγο. Το ανθρώπινο λάθος, αν πούμε ότι φταίει ότι ήταν μόνο ανθρώπινο λάθος, είναι ακριβώς το αντίθετο του ποτέ ξανά. Γιατί προφανώς είναι δεδομένο πως οι άνθρωποι θα ξανακάνουν λάθη, αλλά γι' αυτόν ακριβώς το λόγο κατήγγελαν όλοι οι εργαζόμενοι στους σιδηροδρόμους τις τραγικές ελλείψεις που υπήρχαν τόσο σε προσωπικό όσο και σε συστήματα ασφαλείας και ελέγχου. Ξέδιδαν δελτία τύπου, προκύπτουν απεργίες οι οποίες φυσικά εισέπραταν τη χλέβη και την αδιαφορία των μέσων μαζικής των συστημικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, μέχρι και εξώδικα στείλανε όπως πλέον έχει δει το φως δημοσιότητας αυτή η ιστορία, για τις ελλείψεις, για την κατάρρευση του σιδηροδρομικού δικτύου. Και μάλιστα έτσι δεν ήταν μόνο σε έναν φορέα, προς τον ΟΣΕ, προς το Υπουργείο Μεταφορών, προς τη Hellenic Train. Και αυτό το οποίο επίσης έπραταν ήταν απειλές για συκοφαντική δυσφήμιση, ότι θα τους μηνύσουν δηλαδή για συκοφαντική δυσφήμιση και ότι θα έβρισκαν συνέπειες μπροστά τους. Αυτό πρέπει λίγο να σταθούμε εκεί πέρα, περισσότερο για να δούμε ότι τι έλειπε τελικά από αυτή τη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Δεν υπήρχε ούτε σύστημα τηλεδιοίκησης, δεν υπήρχαν ούτε φωτοσύματα, δεν υπήρχε ούτε σύστημα επικοινωνίας. Μετά από αυτές τις πολλαπλές καταγγελίες των εργαζομένων, ο ΣΕ κάποια στιγμή ζητούσε από την εταιρεία να θέσει σε λειτουργία ένα νέο σύστημα ραδιοεπικοινωνίας. Παρόλα αυτά δεν το έκανε, λέγοντας ότι δεν είναι αρκετά εκπαιδευμένοι υπάλληλοι. Και, και μέχρι τις 30 Νοεμβρίου του 2022 που ήταν υποχρεωμένος τέλος πάντων το καταστήσει, δεν το εφάρμοσε ποτέ. Να πούμε κιόλας ότι είναι και άλλα έργα τα οποία δεν εφαρμόστηκαν ποτέ, όπως αυτά της φωτοσήμανσης. Η σύμβαση εκεί πέρα, αν δεν κάνω λάθος, 7-17, η οποία δεν ολοκληρώθηκε από το 2014 μέχρι σήμερα. Μάλιστα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει παρέμβει για να δει για ποιο λόγο δεν έχει συμβεί αυτό το έργο. Και τα τελευταία 3-4 χρόνια δεν υπάρχει καμία φωτοσήμανση, αφήνοντας τα πάντα να κινούνται χειροκίνητα. Είναι μια εγκληματική αμέλεια και γιατί ήταν προαναγγελθέν και γιατί είχαμε τον πλέον τον παραιτηθέντα κύριο Κώστα Αχιλλέα Καραμαλή να μας λέει ότι είναι ντροπή να μιλάμε για ζητήματα ασφάλειας και δεν κουνούσε το δάχτυλο μόνο φυσικά στο ΣΕΡΙΖΑΙΟ βουλευτή, κουνούσε το δάχτυλο σε όλο τον ελληνικό λαό, κυρίως στους εργαζόμενους και στους απεργούς που θέταν αυτό το πέρα το ζήτημα για ένα λαϊκό μέσο μετακίνησης όπου προφανώς σε καμία περίπτωση δεν θα βρίσκαμε εκεί πέρα. Να ρωτήσω κάτι, πώς ΟΚΔΕ θα είναι ένα από τα κεντρικά ζητήματα στην, και όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, στην προεκλογική σας εκστρατεία? Αρχικά έτσι να πούμε ότι λόγω επικαιρότητας πρέπει λίγο να καθορίσουμε για ποιο λόγο συνέβησαν όλα αυτά, για ποιο λόγο υπήρχαν αυτές οι εγκληματικές αμέλειες, η αδιαφορία, η λογική ότι δεν θα δώσω ούτε ένα ευρώ παρά το γεγονός ότι έχω, αυτή η εταιρεία επιδοτείται με εκατομμύρια κάθε χρόνο, 50 εκατομμύρια, ενώ έχει αναλάβει όλα τα χρέη του πρώην ΟΣΕ. Το πρόβλημα βρίσκεται εδώ πέρα στην λογική των ιδιωτικοποιήσεων,
στην νεοφιλελεύθερη λογική των ιδιωτικοποιήσεων που έχει αυτή τη στιγμή κατακλείσει συνολικά την ελληνική κοινωνία και οικονομία. Να πούμε ότι μέχρι τώρα βασικές υπηρεσίες που έχουν ιδιωτικοποιηθεί, όπως είναι η ΔΕΗ, έχουμε δει όλες τις τραγικές συνέπειες με τις αυξήσεις στο τιμολόγιο του ρεύματος, το ότι έχουμε το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη μέχρι και σήμερα και συνεχίζεται αυτό το πράγμα, και ότι προφανώς αυτό είναι ένας ακόμα λόγος που ασθμένουν οι ελληνικές οικογένειες να τα βγάλουν πέρα, και εννοείται πως μερικοί ιδιώτες βγάζουν εκατομμύρια από αυτή την ιστορία. Διαφωνούμε με αυτή τη λογική προφανώς. Και επίσης εδώ πέρα στις μεταφορές βλέπουμε μια κατάσταση όπου ούτε επενδύσεις γίνανε όπως μας λέγανε, ούτε προσωπικό προσλήφθηκε, αντιθέτως απολύθηκε προσωπικό, ούτε ξυγιάνθηκε αυτή η εταιρεία, αντιθέτως αχρηστεύτηκε, απαξιώθηκε, έδινε εισιτήρια θανάτου καθημερινά επί 3-4 χρόνια. Και να πούμε εδώ πέρα ότι είμαστε όλοι στο τρένο, κυριολεκτικά. Δεν ξέρω, ας πούμε, κάποιον που δεν έχει πάρει αυτή την γραμμή Αθήνα Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια που δεν θα μπορούσε να είχε λάχη σε αυτόν. Δεν είναι άτυχος ο Μητσοτάκης που κάτσε στη βάρδιά του, να πούμε. Να πούμε ότι αυτός προκάλεσε αυτές τις ελλείψεις και η κυβέρνησή του, κάνοντας τις πλάτες στην εταιρεία και στην αδιαφορία που είχε, και κάθε φορά που κάποιος έπαιρνε το λεωφορείο θα μπορούσε να ήταν η σειρά του. Το τρένο εννοείται, φαντάζομαι. Συγγνώμη. Κάποιος, κάθε φορά που έπαιρνε κάποιος το τρένο μπορούσε να ήταν η σειρά του. Μάλιστα. Και αυτή η κυβέρνηση ευθύνεται και για το ότι η δεύτερη μέρα πένθους κατέβασε νομοσχέδιο για να δυτικοποιηθεί το νερό. Και αυτή τη στιγμή, όπως αναφέρετε και πριν στην είδησή σας, πάνε να ιδιωτικοποιήσουν και το νερό και να εισάγουν τα ίδια κριτήρια της αγοράς και στις υπηρεσίες ίδρυυσης, κάτι το οποίο εννοείται πως είναι κεντρικό μας ζήτημα. Ναι. Είμαστε ενάντια σε όλες τις ιδιωτικοποιήσεις, ζητάμε εθνικοποιήσεις κάτω από εργατικό έλεγχο, να μπορέσουμε από εδώ και στο εξής να ξεφύγουμε από αυτή την ιδιωτική πρωτοβουλία και τη λογική του επιτελικού κράτους. Και γενικά όλες αυτές είναι πολιτικές των μνημονίων, όπου δεν πάει άλλο με τα μνημόνια. Μάλιστα. Και προφανώς ότι θα πρέπει να πούμε ότι είναι οι ίδιοι ακριβώς νόμοι της αγοράς που έχουν απελευθερώσει πληστηριασμούς, έχουν φέρει την ακρίβεια και μαστίζουν αυτή τη στιγμή το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Μάλιστα. Κυρία Τζόρτζη, είχατε παραγγείλει μια για σήμερα, Δευτέρα. Mm-hmm. Μαρτίου, εκδήλωση, τι ακριβώς ήταν? Είχαμε οργανώσει μια προεκλογική εκδήλωση. Ναι. Φυσικά ούτε το κλίμα επιτρέπει μια τέτοια κατάσταση, αλλά φυσικά πρέπει να δούμε ότι αυτή τη στιγμή τα καθήκοντά μας. Άρα πηγαίνει πιο πίσω, σίγουρα. Πηγαίνει πιο πίσω και τα καθήκοντά μας είναι διαφορετικά. Σαν οργάνωση, αυτή τη στιγμή θεωρούμε πως είναι χρέος μας να οργανώσουμε τους αγώνες στον δρόμο. Να δούμε τέλος πάντων πώς θα μπορέσουν να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι, πώς θα μπορέσουν να αποζημιωθούν οι οικογένειες των θυμάτων, πώς θα μπορέσουμε να υπάρξει μια ηθική αλλά και πολιτική αποζημίωση για αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή βαστάει ο ελληνικός λαός. Θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να μετατρέψουμε την οργή μας σε ξεσηκωμό. Η καλύτερη λύση για να απαντηθεί αυτή η επίθεση που δεχόμαστε από την κυβέρνηση θα είναι μια κήρυξη γενικής απεργίας. Να γίνουν καταλήψεις σε σχολές, σε σχολεία, πορείες σε πλατείες και γειτονιές. Μόνο έτσι θα μπορέσει πραγματικά να αποδοθεί ευθύνη, που είναι πάνω απ' όλα πολιτική. Δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι από τις επιτροπές που έχουν δημιουργηθεί. Οι ελεγκτές είναι και ελεγχόμενοι. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία και για τη συνομιλία. Καλή συνέχεια. Ένα πολύ σύντομο κλείσιμο, αν επιτρέπετε. Ναι. Ότι επειδή και εγώ είμαι συνδικαλίστρια. Είμαι πρόεδρος του Συλλόγου των Εστιακών. Πρέπει λίγο να έχουμε στο νου. Εστιακών φοιτητών, για να. Ναι, των εστιακών φοιτητών εδώ πέρα στα Γιάννενα. Το εστιακό απλώς. Ναι. Θα πρέπει να ακούμε τους συνδικαλιστές και τα καμπανάκια τα οποία χτυπάνε. Γιατί πραγματικά αυτά εδώ πέρα τα οποία λέγανε οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να σώσουν ζωές. Επίσης, εμείς, σαν Σύλλογος Εστιακών, δεχθήκαμε αστυνομική καταστολή. Η πρωτοφωνή για τα δεδομένα της πόλης 17 Νοέμβρη του 20, όταν προειδοποιούσαμε για τις εγκληματικές παραλήψεις που υπάρχουν στο σύστημα υγείας, και υπ' αυτή την λογική όλη η κοινωνία έχει θύματα αυτής της κυβερνητικής πολιτικής. Οπότε θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουμε η φωνή όλων αυτών των ανθρώπων. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Καλή επιτυχία να ευχηθώ. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Και στο πολιτικό σας χώρο. Και εδώ είμαστε για να τα λέμε ανοιχτό το δημοτικό ραδιόφωνο σε όλες τις φωνές. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.